και έχουμε και το λίγο τζιά. Χαίρετε. Γεια σου Κώστα μου, τι κάνεις? Πολύ καλά, εσύ? Γεια σου, καλά. Καλά. Όλα καλά. Και ο κύριος Γιάννης. Ρίξαμε το κέρμα. Ναι. Και έπεσε στην πλευρά της ΕΦΕΣ. Δεν έπρεπε να ρίξουμε το κέρμα όμως, κατάλαβες, γιατί το κρατάγαμε το κέρμα στο χέρι. Το κράτα για να, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά και όπως ξέρει όλος ο κόσμος, το μπάσκετ είναι πολύ ρευστό. Έπαιζε ο Ολυμπιακός με μια ομάδα που είναι πάρα πολύ δυνατή. Έπαιζε με μια ομάδα που αυτή η ομάδα έπαιζε στην έδρα της. Έπαιζε με μια ομάδα με φουλ επιθετικό ταλέντο. Το παιχνίδι χάθηκε και στο τέλος, αλλά και πιο πριν. Και πιο πριν, αν το δούμε από την πλευρά του Ολυμπιακού, γιατί ξέρεις, εμείς τα βλέπουμε πιο πολύ από την πλευρά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αλλά και οι άλλοι, αν πάμε στην Τουρκία, το αναλύσουν κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, στην τρίτη περίοδο και στο ζέσταμα του Φουρνιέ, στο ένα καλάθι μετά το άλλο που έβαζε ο Φουρνιέ, που είχε καλή επιθετική παραγωγή ο Ολυμπιακός, εκεί θα έπρεπε να έχει ξεφύγει με κάτι παραπάνω. Δεν έβγαλε δηλαδή δύο συνεχόμενες άμυνες, ώστε να μπορεί να πατήσει καλύτερα στο γήπεδο, να πάρει μια διαφορά, όχι ακριβώς ασφαλείας, αλλά έναν αέρα καλό, και έτσι έμεινε η ΕΦΕΣ μέχρι το τέλος στο παιχνίδι. Ο Λάρκιν ήταν σε καταπληκτική μέρα, σε μέρα από τις εποχές που ήταν μαζί με τον Μίσιτς, τον Ανταμάν, την μεγάλη ομάδα της ΕΦΕΣ. Και στο τέλος, γι' αυτό σου λέω, το κέρμα που έπεσε στο τέλος στην πλευρά της ΕΦΕΣ, ο Ολυμπιακός δεν διαχειρίστηκε καλά τις τελευταίες επιθέσεις, γενικώς τις τελευταίες φάσεις, και έτσι δεν μπόρεσε να κερδίσει δευτερίτα για τον Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη. Με την ΕΦΕΣ έχασε 2 πόντους, με την Φενέρ είχε χάσει με 11 πόντους. Ακόμη, όπως είπα και χθες για τον Παναθηναϊκό, έτσι και για τον Ολυμπιακό, ακόμα νωρίς να πεις το οτιδήποτε. Δεν αναιρείται με τίποτα ότι έχουμε δύο σούπερ ομάδες, δηλαδή δύο ομάδες με σούπερ υλικά, με τα καλύτερα υλικά, με τα καλύτερα ρόστερ της Ευρωλίγκας. Αφενός με τα καλύτερα ρόστερ της Ευρωλίγκας δεν σημαίνει ότι θα είναι εκείνα που θα κόψουν τον αίμα, και αφετέρου, το δεύτερο και πολύ σημαντικό επί της παρούσης είναι ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα και δεν μπορούμε να είμαστε, πώς να το πω, από την τέταρτη αγωνιστική, ξέρεις, να βγάζουμε ακραία συμπεράσματα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δηλαδή έβλεπε και χθες Παναθηναϊκός, τι γίνεται, χάσαμε δύο παιχνίδια κλπ. Και τι έγινε? Έγινε τίποτα? Τι λες εσύ, Κώστα? Εγώ λέω ότι είναι πολύ νωρίς και για να πανηγυρίζουμε τα παίζουν καλά οι ομάδες μας και να τα βάφουμε μαύρα όταν έρχονται τέτοιες ήττες. Ναι. Το απέδειξε και η περσινή χρονιά. Έχεις καμπανεβάσματα η σεζόν. Αυτός ο μήνας, αυτή η περίοδος δεν είναι η καλύτερη περίοδος για να δείξουν οι ομάδες αυτό που μπορούν να κάνουν. Έχουμε καιρό μπροστά. Υπομονή να υπάρχει. Ναι, υπάρχει κάποια ομάδα που μας πείθει, που λέμε, όχ. Και πέρσι δεν λέγαμε ότι η Ρεάλ το πήρε τον Νοέμβριο. Mm-hmm. Με συνεχιστή Ευρωλίγκα, Στο δώσουμε από τώρα. Ναι, ναι. Και πήγαμε σε ένα Final Four που ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο άνευ προηγουμένου. Δηλαδή 20 πόντους έριξε στη Ρεάλ και 15 στη Φενέρ. Mm-hmm. 35 πόντους πήρε το Final Four. Ποιος να το έλεγε? Έτσι είναι. Εγώ δεν λέω ότι θα πάει έτσι το ίδιο, αλλά καλό να έχουμε υπομονή. Καλό είναι να περιμένουμε 10 παιχνιδάκια να δούμε πώς πάει η μία και πώς πάει η άλλη ομάδα. Μιλάμε για ανθρώπους. Μιλάμε για άθλημα συνεργασιών. Και μιλάμε για άθλημα συνεργασιών που έχουν μπει κάποιοι καινούργιοι παίχτες. Και στον Παναθηναϊκό έχουν μπει 3 καινούργια παιδιά, και στον Ολυμπιακό έχουν μπει 5 καινούργια παιδιά. Ο Εβανς θα μπει πιο μετά, οπότε 4 καινούργια παιδιά. Οπότε όλοι αυτοί πρέπει να μπουν στην ίδια σελίδα. Και δεν ξέρεις αν θα πετύχει το να μπουν στην ίδια σελίδα έτσι όπως πρέπει να μπουν στην ίδια σελίδα. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε υπομονή στην τέταρτη αγωνιστική. Είναι ένα παιχνίδι σαφώς, όπως είπες, που θα μπορούσε να το έχει πάρει σήμερα. Ο Ολυμπιακός, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, δεν θα μπορούσε να το έχει πάρει έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι χθες με τη Ρεάλ. Ενώ ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το έχει πάρει εκεί που ήταν, που έβαζε το ένα καλάθι μετά το άλλο, που είχε πολύ καλή επιθετική παραγωγή. Δεν μπορούσε να ξεφύγει με 5, 7, 8 πόντους να πατήσει καλύτερα στο γήπεδο. Ήταν η ΕΦΕΣ από κοντά, η ΕΦΕΣ πολύ καλή επίσης, και όταν το παιχνίδι πάει στον πόντο, το ένα σουτ που θα μπει από τη μία, το ένα λάθος που θα γίνει από την άλλη, θα κρίνει το παιχνίδι. Ωραία, τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Τελμή. Γεια σας, γεια σου. Καλό κοστά. Βράδυ. Καλό βράδυ. Και αν έχουν ανέβει οι παλμοί, έρχεται η φωνή του Χρήστου Ρομπόλη να ηρεμήσει τα έτσι, πάντα. Έτσι. Γεια σου, Χρήστο. Να κατασυγάσει τα πνεύματα. Αυτά είναι. Αυτά είναι.
Τι κάνετε? Πολύ καλά. Το βλέπεις να το βλέπεις. Η φωνή βγαίνει, ψηρεμή. Είναι ρε παιδί μου σαν κατάπλασμα αυτό πράγμα. Έρχεται πάνω στην πληγή και ηρεμεί τα πάντα. Ηρεμιστικό με κάνατε. Εντάξει, είσαι ηρεμιστικός, ναι. Είμαι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι είναι μια τζαμπαρίτα, εγώ θα την πω αυτή για τον Ολυμπιακό. Μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι, το έλεγχε για τουλάχιστον 35 λεπτά. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα είναι ένα πολύ καλό δίδαγμα και για τις δύο ελληνικές ομάδες, ότι μπορεί να έχουν πλέον τα πιο ποιοτικά ρόστερ στην Ευρώπη, να έχουν άφθονο ταλέντο, να έχουν ακόμα και απουσίες, παίχτες σε κακή βραδιά, αλλά και πάλι να βρίσκουν τρόπο να πετυχαίνουν για πλάκα, ξέρω εγώ, 85-90 πόντους. Αλλά το δίδαγμα νομίζω αυτών των ημερών είναι ότι αν δεν παίξεις άμυνα και αν δεν είσαι σκληρός. Και αν δεν πάρεις τα rebound, λέω εγώ, γιατί και οι δύο τα rebound πήρασαν και οι δύο, τα αμυντικά rebound που δεν πήραν. Σωστά, σωστά. Γιατί ναι. μια καλή άμυνα χωρίς rebound δεν είναι. Ακριβώς. Μετά δίνει έτσι. Δεύτερη επίθεση, είδαμε και δεύτερη έτσι. Επίθεση και σήμερα και χθες. Είδαμε τρίτες επιθέσεις πάνω στην διαφάση. Ναι, ναι, ναι. Όπως το πες, έτσι είναι. Εντάξει, μεγάλη διαφορά. Τα 15 rebound στο τέλος του παιχνιδιού, όλα αγορά. Τα αμυντικά επιθετικά είναι μεγάλη διαφορά για ένα τόσο κλειστό παιχνίδι. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Δεν είναι ότι εμφανίστηκε τώρα. Απλά στα προηγούμενα παιχνίδια δεν το πλήρωσε γιατί είχε αντιπάλους λιγότερη, μικρότερης ποιότητας. Αν εξαιρέσουμε την πρώτη περίοδο, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός στην άμυνα. Φαίνεται αυτό. Δέχτηκε 80 πόντους σε 30 λεπτά. Αυτό αρκεί και μόνο για να καταλάβει κανείς πόσο αναποτελεσματικός ήταν σε αυτό το κομμάτι. Και αυτή είναι η βασικά η αιτία της. Ήταν εντάξει, προφανές είναι ότι στο τέλος έπαιξε ρόλο ότι ο παίκτης που κάνει το καλύτερο του παιχνίδι με τα Ερυθρόλευκα, ο Φουρνιέ, που είχε 20 πόντους, που ήταν καταπληκτικός, που πήρε την ευθύνη. Στο τέλος είχε ένα άστοχο δίποντο, δύο λάθη που έδωσε και ευνηδιασμό στη μία περίπτωση και ένα άστοχο τρίποντο λίγο βεβαιασμένο και τελικά ήταν μοιραίος. Εγώ για να κάνω το δικηγόρο του Φουρνιέ τώρα βέβαια θα πω ότι ολοκλήρωσε το μάτς στην τρίτη περίοδο έχοντας 18 πόντους και έχοντας βάλει και μαζεμένα τρίποντα. Έμεινε περίπου 7 λεπτά στον πάγκο και την ώρα που μπήκε μέσα να παίξει φαντάζομαι ότι είχε κρυώσει. Δηλαδή είχε ρυθμό, πολύ καλό ρυθμό στο τρίτο δεκάλεπτο, νομίζω ότι έμεινε έξω πολλή ώρα. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να ξεκουραστεί. Νομίζω ότι ο χρόνος που μείνει έξω δεν το βοήθησε να έχει ρυθμό στο τέλος. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά να σου πω κάτι, τι να πει και ο Ντόρσεϊ. Ο οποίος Ντόρσεϊ έχει κάνει ένα φοβερό πρώτο ημίχρονο και δεν έχει πατήσει δευτερόλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Και δεν έχει μπει καν στην τελευταία επίθεση που θέλει ο Ολυμπιακός τρίποντο. Εντάξει, λογικό να μην μπει από τη στιγμή που έχει να παίξει τόσο πολλή ώρα, τέλος κρύος. Αλλά ψάχνει τρίποντο εκεί. Δηλαδή, συμφωνούμε. Από το Μακίση χίλιες φορές που, είναι καλ, που έχει βελτιώσει το σούτ, αλλά δεν είναι κλασικό. Παρ' όλα αυτά, ο Μακίση την έκανε τη δουλειά του στην έκανε περιφέρεια. Δουλειά του, ναι, έκανε για αυτό το λάθος στο τέλος. Αλλά δεν το φορτώνουμε. Κοίτα, το θέμα του διαχείρισης των παιχτών και του χρόνου πώς θα μοιραστεί είναι ένα θέμα που το συζητάμε εμείς ενώ που είμαστε έξω από την ομάδα από τότε που διαμορφώθηκε το ρόστερ του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο μυαλό του Μπαρτζόκα. Πώς θα μοιράσει το χρόνο, ποιοι θα παίζουν και ποιοι όχι. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, λέμε εμείς απ' έξω ότι η ευλογία είναι να έχει μια ομάδα τόσους καλούς παίκτες. Ευλογία είναι. Το πώς θα μοιράσει το χρόνο μπορεί να είναι κατάρα. Ναι, ναι. Και ξέρεις τι γίνεται. Όταν θα έρχεται αρνητικό αποτέλεσμα, πάντα θα είναι καλύτεροι αυτοί που δεν παίζουν. Έτσι γίνεται πάντα, ναι. Και τώρα δεν είναι ότι αυτός που δεν παίζει, ας πούμε, είναι ο Κάιλ Γκάι, ξέρω εγώ, ή ο Μπαλτσερόφσκι, ξέρω εγώ, κάποιος του Ολυμπιακού, ας πούμε, που ήταν. Ο Μπρασδέικης, ας πούμε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι πλέον παιδιά τα οποία είναι όλοι και παιχταράδες και μεγάλα συμβόλαια. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια ήττα που εντάξει, προφανώς δεν είναι από τις κυκλωμένες αναμετρήσεις να τις πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά είναι σίγουρα όπως ήταν η εικόνα του παιχνιδιού, αφήνει μια πικρή γεύση γιατί ο Ολυμπιακός καλή θα μπορούσε να τον πάρει αυτό το παιχνίδι. Το θέμα το βασικό ήταν η άμυνα. Νομίζω ότι πέρα του Φαλ, ο οποίος προφανώς ακόμα άνθρωπος δεν είναι σε κατάσταση να παίζει συνεχόμενα λεπτά και σήμερα, ας πούμε, ενώ ήταν μακράν το δεύτερο καλύτερο ψηλό του Ολυμπιακού και φαινόταν πόσο καλύτερη ήταν η λειτουργία με εκείνον στο παρκέ, χωρίς να γράψει τίποτα εντυπωσιακούς αριθμούς, έτσι. Φαινόταν πόσο μεγάλη διαφορά γινόταν με εκείνον στο παρκέ, ήταν και πάλι ο καλύτερος ψηλός της ομάδας. Ο Ράιτ έδωσε κάποιους πόντους στην επίθεση, αλλά στην άμυνα είχε σοβαρά θέματα. Ο Πετρούσεφ για ένα ακόμα παιχνίδι συνεχόμενο. Δεν ξέρω αν είναι απογοητευμένος, αν ξέρω εγώ τον έχει πάρει από κάτω, αλλά η γλώσσα του σώματος που είχε, δηλαδή δεν, είναι άλλο να έχεις μια κακή μέρα και άλλο να είσαι λίγο χαλαρός και λίγο νοθρός. Φαινόταν δηλαδή το παιδί ότι σήμερα δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του αγώνα και αυτός ο Μπαρτζόκας τον κράτησε και λίγο στο παιχνίδι. Έλεγα λοιπόν ότι ο Φαλ και ο Γουόκαπ κάνανε καταπληκτική δουλειά στην άμυνα, αλλά μόνο αυτοί. Ο Γουόκαπ εντωμεταξύ, αν δει κανείς τι δουλειά έχει κάνει στο πρώτο δεκάλεπτο σε άμυνες απέναντι σε ψηλούς τις αλλαγές. Είναι αυτός που μπαίνει στην τρίτη περίοδο και πιάνει τον Λάρκιν και τον κυνηγάει μέχρι και τα αποδυτήρια και για να βάλει ο Λάρκιν πήρε δύο σουτ στην τρίτη περίοδο όσο έπαιξε.
Έπρεπε να πάρει ένα διπλό ή τριπλό σκρίν, αν θυμάμαι καλά, για να βγει και να σουτάρει. Δηλαδή δεν μπορούσε καλά-καλά να πάρει την μπάλα ο Λάρκιν, αλλά είναι τόσο μεγάλος παίκτης που βρήκε δύο ξέφωτα και τα μπουμπούνισε. Αν δεν υπήρχε δηλαδή και ο Walkup να περιορίσει λίγο τη δράση του Λάρκιν, ο οποίος άλλαξε τελείως το ρυθμό του αγώνα από το διάστημα που μπήκε στον παρκέ, ίσως να, ήταν και πιο, να είχε έρθει και πιο νωρίς η ανατροπή. Το καλό για τον Ολυμπιακό, για να μην λέμε μόνο το στραβά, είναι ότι φαίνεται να βρίσκει επιθετικό ρυθμό και σκεφτείτε ότι λείπουν και αυτοί που λείπουν. Δηλαδή λείπει ο Evans που θα έρθει το Γενάρη, λείπει ο Μιλουτίνο που έρχεται την άλλη εβδομάδα, λείπει ο Γκόσπου και αυτός σχετικά σύντομα θα επιστρέψει. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στην ομάδα επιθετικό. Αλλά ναι, απλά έχουν φτιάξει τα ρόστερ και οι δύο ομάδες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να απορροφούν αυτές τις απουσίες. Σωστά. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορούν να παίζουν και ομαδικά. Δηλαδή τώρα αυτή η αναλογία 26-9 στις ασίστ και στα λάθη του Ολυμπιακού είναι η αναλογία νίκης. Και όπως και τα τρίποτα που είχε 10 στα 23. Αλλά όταν η άμυνα δεν λειτουργεί, όλα αυτά πάνε στο βρόντο. Όταν δεν υπάρχει το rebound, είναι αρκετά θέματα. Εγώ, όπως είπα, στέκομαι στο γεγονός ότι θα μπορούσε ο Ντόρσε να πάρει κάποια λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι μπαίνει λίγο από σπόντα στο ξεκίνημα με τα γρήγορα δύο φάουλ του Φουρνιέ. Φαίνεται ότι αυτό του φτιάχνει την ψυχολογία, γιατί σου λέει: όπου τώρα θα έχω συνεχόμενα λεπτά, ό,τι και να κάνω. Νιώθει πιο καλά, βάζει 11 πόντους, βάζει buzzer beater στο τέλος του ημιχρόνου και μετά δεν πατάει και καθόλου παρκέ. Αυτό δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να το διαχειριστεί ένα παιδί που έχει λίγο εύθραυστη ψυχολογία όπως είναι ο Ντόρσεϊ. Και επίσης θέλω να σταθώ και στο Βεζένκοφ, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, και πάλι χωρίς να λέω ότι είναι δική του ευθύνη, γιατί η μπάλα δεν έφτασε και πολύ στα χέρια του, είναι αλήθεια. Και βέβαια αυτό, σε αυτό παίζει ρόλο και η αντίπαλη άμυνα. Δεν πρέπει να λέμε ότι δεν του την έδιναν οι συμπαίκτες του ή ότι ο ίδιος, ας πούμε, δεν τη ζητούσε πολύ. Πήρε μόνο 3 σουτ. Έπαιξε όλο το δεύτερο ημίχρονο, ο καλύτερος παίκτης, ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ευρώπη και από τους καλύτερους τέλος πάντων, για να μην βάζουμε ταμπέλες, και πήρε μόνο 3 σουτ. Πρέπει ο Ολυμπιακός να μην πηγαίνει σε επιθέσεις με διάφορους άλλους παίκτες που δεν είναι τόσο ποιοτικοί όσο ο Βεζένκο. Πρέπει να κουμπάει περισσότερο την μπάλα στον ηγέτη του, γιατί αυτός είναι ο ηγέτης του. Και στις τελευταίες επιθέσεις πήραν όλοι, πήρε ο Φουρνιέ, πήρε ο Μακίσιτ, πήρε ο Ράιτ, πήρε ο ένας, πήρε ο άλλος, δεν πήρε ο Βεζένκοφ. Πρέπει να παίρνει την μπάλα σε αυτά τα σημεία του αγώνα ο Βεζένκοφ για να είναι πιο αποτελεσματικός. Δεν είναι καμιά καταστροφή, έτσι. Είναι πλήγμα ψυχολογικό περισσότερο. Αν θέλει κανείς να δει το ποτήρι μισογεμάτο, ξαναλέω, κρατάει το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ βελτιωμένη εικόνα επιθετικά στα δύο τελευταία παιχνίδια, γιατί την περασμένη εβδομάδα λέγαμε διαφορετικά πράγματα για το επιθετικό του παιχνίδι, ότι ψαχνόταν ακόμα. Στην άμυνα όμως πρέπει να το βρει, γιατί αυτή είναι η ταυτότητα που θέλει ο Μπαρτζόκας να ξεκινάει η ομάδα του από το αμυντικό κομμάτι. Και τώρα την επόμενη εβδομάδα έχει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με 4 παιχνίδια, παιδιά, μέσα σε 6 μέρες. Μπάγερν στο Μόναχο την Παρασκευή, Κυριακή ντέρμπι για το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, και μετά Τρίτη και Πέμπτη με Ρεάλ και Μπαρτσελώνα στο ΣΕΦ επίσης, διαβολοβδομάδα δεύτερη της χρονιάς στην Ευρωλίγκα. Οπότε εκεί το μεγάλο ρόστερ σίγουρα θα παίξει ρόλο και θα πρέπει να αξιοποιηθεί, αλλά θα πρέπει και όλοι οι παίκτες να είναι σε εγρηγόρηση για να δώσουν πράγματα, γιατί είναι πάρα πολύ βαρύ το πρόγραμμα. Είναι 3 ματς στην έδρα του βέβαια, οκ, okay, αλλά είναι και 3 παιχνίδια από αυτά που λέμε ότι πρέπει να τα πάρει, όπως επίσης και αυτό με την Bayern. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει σε αυτή την τετράδα αγώνων κάποιο παιχνίδι που λες ότι είναι εκτός προγράμματος, όπως ας πούμε ήταν αυτό με τη Φενέρη ή αυτό με την Εφές, και δεν σου πει κανένας κάτι άμα το χάσεις. Με ένα παιχνίδι εκτός με την Bayern και ξαναλέω εντός για το πρωτάθλημα με Παναθηναϊκό και Real Barcelona για την Ευρωλίγκα, είναι από τα παιχνίδια που λες must win για τον Ολυμπιακό, που πρέπει να βελτιώσει νομίζω το αμυντικό του κομμάτι για να είναι πιο αποτελεσματικός. Αυτό είναι νομίζω το ηθικό δίδαγμα αυτή την εβδομάδα. Καλά τα 20 εκατομμύρια στα budget, η ποιότητα στο Θεό, οι καλές επιθέσεις που στις κακές βραδιές βάζουν 90 για πλάκα, ακόμα και με πολλά λάθη, ακόμα και με πολλά χαμένα rebound και λιγότερες κατοχές. Αλλά και πέρσι, να το πάρουμε, που και οι δύο ομάδες μας πήγαν στο Final Four, είχαν τις δύο καλύτερες άμυνες της Ευρωλίγκας. Αυτό πρέπει να είναι αφετηρία τους για να μπορέσουν να κάνουν και φέτος κάτι αντίστοιχο και να διεκδικήσουν τον τίτλο και πάλι. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλό βράδυ, Χρήστο μου. Για χαρά. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες λένε τώρα αυτό που λέει και ο Χρήστος και όλοι και ο Τόλης, και θα μας πει και ο Παναγιώτης Κεφαλάς ενδεχομένως. Ναι, αυτό παιδιά είναι αρχή. Τέσσερις αγωνιστικές και όλα θα λένε ναι, ρε παιδιά, είναι αρχή. Και ο Ερυθρός Αστέρας Μυσαλγκής θα λένε όχι, όχι, λήχτε το τώρα εδώ. Είναι ανάλογος πώς πάει η φάση. Γεια σου, Παναγιώτη Κεφαλά. Χαίρετε. Πώς είστε? Λοιπόν, θα διαστάω το τελευταίο που είπες, ναι. Γιάννη. Είναι η αρχή, αλλά που δεν χάνεται και τίποτα στην ουσία. Όμως η αρχή μπορεί να σου δείξει κάποια πράγματα και κάποιες ανορθογραφίες τις οποίες έχεις αφήσει από το καλοκαίρι. Γενικά νομίζω ότι θα γίνει πολύ κουβέντα για τον Ολυμπιακό οι τελευταίες επιθέσεις, ή γενικά το τέταρτο δεκάλεπτο, το οποίο έκανε τα λάθη, τα μαζεμένα, χαμένα σουτ και αυτά και το ένα και το άλλο, ποιος έπρεπε να πάρει τα σουτ. Νομίζω ότι θα χάσουμε το δάσος, και το δάσος για τον Ολυμπιακό είναι ότι αυτό που λέγαμε, ότι από το καλοκαίρι γενικά έχει δείξει μια δυσκολία τρομερή στο αμυντικό του rebound. Είναι, νομίζω, σε όλα τα παιχνίδια τα οποία έχει δώσει φέτος σεζόν, στα 3 της Ευρωλίγκας,
και στα δύο ακόμη του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός επιτρέπει διψήφιο αριθμό επιθετικών rebound στον αντίπαλο. Πάντως τα κορμιά τα έχει, άρα δεν είναι λάθος σχεδιασμού. Είναι θέμα διάθεσης για τα rebound. Είναι θέμα διάθεσης. Ναι. Μα αν δείτε παιχνίδια του Ολυμπιακού, νομίζω ότι ο όρος box out δεν υπάρχει, δεν υφίσταται στα παιχνίδια του. Δηλαδή, σουτάρει ο αντίπαλος και είναι η μισή ομάδα του αντιπάλου μέσα στη ρακέτα. Δεν έχει βάλει κανείς το κορμί του έτσι ώστε να τον βγάλει εκτός ρακέτας. Και γι' αυτό το λόγο και η ΕΦΕΣ σήμερα πήρε 13 επιθετικά rebound. Η Ζαλγκίρης πήρε 18, η Αρμάνη πήρε και αυτή 13-14, η Φενέρ και αυτή διψήφιο αριθμό πόντων. Και αν δεν κάνω και πολύ μεγάλο λάθος, και στο ελληνικό πρωτάθλημα και το Λαύριο και ο Άρης διψήφιο αριθμό επιθετικών rebound. Αυτό νομίζω ότι κάτι λέει για την ομάδα του Ολυμπιακού φέτος. Και νομίζω ότι αυτό κόστησε και πάρα πολύ στον Ολυμπιακό σήμερα. Πολύ περισσότερο, κατά τη δική μου άποψη, στην ταπεινή, πολύ περισσότερο το τι έκανε στην τέταρτη περίοδο. Που, okay, και η ΕΦΕΣ παίζει στην έδρα της, έχει και την ποιότητα, έχει και το ταλέντο, θα έβγαζε μια αντίδραση. Το θέμα όμως είναι ότι δεν το αξιοποίησε αυτό. Δηλαδή, αν έπαιρνε τα αμυντικά rebound και κρατούσε μια σταθερή διαφορά 8-10 πόντων, δεν νομίζω ότι η ΕΦΕΣ θα μπορούσε να κάνει τέτοια ανάθρωπη στο παιχνίδι, γιατί ότι θα της έβαζε πολύ περισσότερη πίεση εφόσον παίζει και στο γήπεδο της. Ο Ολυμπιακός την πρώτη φάση της άμυνας τη βγάζει αστοχή ο αντίπαλος. Μετά όμως πρέπει να την ολοκληρώσει παίρνοντας το rebound, δίνοντας δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες συνέχεια, κάποια στιγμή θα το πληρώσεις. Και όταν, ενώ έχεις μπει πολύ καλά επιθετικά, έβαλε σήμερα 89 πόντους, επιθετικά πήγε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι το πλήρωσε πάρα πολύ με τις δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες που έδινε και σε αυτό το παιχνίδι. Δεν το πλήρωσε με την Αρμάνη, γιατί ήταν και καλή η αμυνά του και η Αρμάνη ήταν πολύ κακή. Και η Ζαλγκίρης επίσης δεν το πλήρωσε και με τη Ζαλγκίρης, το πληρώνει και με τη Φενέρ που το πλήρωσε στο πρώτο παιχνίδι, το πληρώνει και τώρα και στο δεύτερο παιχνίδι της Κωνσταντινούπολη με την ΕΦΕΣ. Από εκεί και πέρα, το ξαναλέω ότι αν είχε μια διψήφια διαφορά ο Ολυμπιακός ή μια στάνταρ διαφορά σε όλο το παιχνίδι και έβαζε περισσότερη πίεση στην ΕΦΕΣ για να, και στο μυαλό της ότι πρέπει να ανατρέψει μια διαφορά 8-10 πόντων και όχι 2-3 ή 5 πόντων που είναι στην ουσία 2 σούτ αυτή η διαφορά, εκεί νομίζω το χάσε πολύ ο Ολυμπιακός. Πλήρωσε πολύ τα νεκρά του διαστήματα εκεί που θα μπορούσε να απαντήσει στα καλάθια της ΕΦΕΣ. Έκανε λάθη. Υπάρθηκαν σίγουρα και λάθος επιλογές στο τέλος. Νομίζω το τρίποντο ειδικά του Φουρνιέ, το οποίο δεν βρήκε στόχο προς το τέλος και το μάτς ήταν στο τρίποντο, στους τρεις πόντους διαφοράς εννοώ, νομίζω ότι ήταν μια λάθος απόφαση, γιατί ήταν κλεισμένος, ήταν στη γωνία, είχε παίκτη πάνω του σε άμυνα. Νομίζω ότι θα μπορούσε να δείξει περισσότερη νεφαλή στα στιγμή. Πήγε να προλάβει το φάουλ της. Πήγε να προλάβει το φάουλ, θα μου πείτε. Ναι, αυτό ναι, ήταν, φαντάζομαι, αυτό ήταν το πλάνο του. Απλά το δεν είχε καλή ισορροπία. Μήπως όμως αυτό, γιατί αν άκουσα καλά, στη EuroLeague TV έχει timeout. Και ο Μπαρτζόκας, το πρώτο πράγμα που του είπε σε εκείνο το timeout ήταν: παιδιά, θα σας κάνουν φάουλ χαμηλά. Ναι. Οπότε αρχίζω και σκέφτομαι μήπως δεν έπρεπε να πάει εκεί η μπάλα, γιατί σίγουρα εκεί θα έκανε κάποιο φάουλ και έπρεπε να την πάρει κάποιος άλλος την μπάλα. Δεν ξέρω αν ήταν πλάνο το σύστημα αυτό ή αν απλά το ένιωσε ο Φουρνιέ και είπε να το πάρει. Να το ένιωσε ο Φουρνιέ και να το πει. Σαφέστατα είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρει πολλά τέτοια σου στην καριέρα του, δεν μπήκε. Αλλά γενικά νομίζω ότι δεν είχε και βοήθειες και ο Φαλ επίσης. Δεν είχε δηλαδή, ο Φαλ εννοώ, έχει παίξει αρκετά καλά θα λέγαμε. Και έρχεται από τραυματισμό, έρχεται από απραξία γενικά. Δεν είχε ανάλογη βοήθεια από τους άλλους δύο ψηλούς. Δηλαδή μπορεί ο Ράιτ να έβαλε 7 πόντους. Είναι ανησυχητικό όμως ο σέντερ σου σε 14 λεπτά συμμετοχής 0 rebound. Τα κοιτάω πάρα πολύ τα rebound νομίζω, γιατί ειδικά για τους ψηλούς είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ή ο Πετρούσεφ, ας πούμε, μπήκε πολύ ανεμικά στο παιχνίδι. Δεν γίνεται να χάνεις layup μόνος σου και να είσαι κοντά στα 2-10. Πέραν του Φαλ, δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν είχε κάποιον άλλον αξιόπιστο στους ψηλούς. Ο Μακίσικ για δεύτερο σερί παιχνίδι έδειξε απόλυτα έτοιμος να μπει. Ανά πάσα στιγμή παίζει, δεν παίζει. Αυτό και όχι με το στυλ παιχνιδιού που μας έχει συνηθίσει, ενώ μόνο με drive. Όχι. Έχει βελτιώσει πολύ το σούτ ο Μακίσικ. Έχει βελτιώσει το σούτ και νομίζω έκανε και μια δήλωση πρόσφατα κάπου τη διάβασα, ότι αν με αφήνουν να σουτάρω θα έχω 50% φέτος. Σήμερα και 3 στα 5. Σούταρε πάρα πολύ καλά. Γενικά όμως νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει αυτή την αναορθογραφία που έχει από το καλοκαίρι και δεν δείχνει, εντάξει, τέταρτη αγωνιστική είναι, είναι όμως ένα ηχηρό καμπανάκι για μένα ότι επιτρέπει τόσα πολλά επιθετικά rebound στις αντίπαλες ομάδες, είτε έχει τον Μπουαργέ, είτε τον Ταβάρες,
είτε το Πιρούτης για παράδειγμα, είτε δεν ξέρω κι εγώ, ή το Μέλι, τον οποιονδήποτε ψηλό. Νομίζω ότι με τέτοια φρονιλάδια που έχει ο Λιμπερός, γιατί γενικά έχει κορμιά ο Ολυμπιακός και ο Βεζένκοφ δεν είναι κοντός και ο Πίτερς δεν είναι κοντός, επίσης ο Παπα-Νικολάου δεν είναι κοντός, γενικά δεν είναι τόσο κοντός, δεν είναι κοντή ομάδα ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι αυτό που λέμε, γιατί... είναι θέμα διάθεσης, δεν είναι θέμα κορμιών. Είναι θέμα ότι δεν πάνε στα rebound ή έχουν το μυαλό τους να φύγουν μπροστά και αφήνουν πίσω να παλεύει μόνο το σέντερ για να πάρει το rebound. Δεν είναι υπόθεση μόνο ακριβώς, το ακριβώς, Κώστα, και πολλές φορές τα παίρνουν και χωρίς πίεση οι αντίπαλοι. Δηλαδή απλά ο παίκτης του Ολυμπιακού κάθεται και κοιτάει, mm-hmm. δεν έχει πηδήξει καν, mm-hmm. δεν έχει κάνει box out, και τα παίρνουν μέσα από τα χέρια, τα παίρνουν πάνω από το κεφάλι. Mm-hmm. Γενικά είναι κάποιες φάσεις πολύ... που πρέπει οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός να τις διορθώσει, γιατί η Ευρωλίγκα είναι μια πάρα πολύ σκληρή λίγα, υπάρχει ταλέντο, υπάρχει σκληράδα πολύ, οπότε πρέπει να δείξει ανάλογη σκληράδα και εσύ. Θα ξαναγυρίσουμε ότι εντάξει είναι νωρίς, μία ήττα, εντάξει, όσο εντός προγράμματος μπορεί να την πεις, εκεί που έφτασε το παιχνίδι νομίζω ότι θα έπρεπε να το πάρει ο Ολυμπιακός για μένα, δεν τα κατάφερε, είναι και ήττα από έναν ανταγωνιστή βέβαια για play-off, δεν το συζητάμε αυτό, η ΕΦΕΣ μπορεί να έχει αλλάξει πράγματα από προπονητές μέχρι ρόστερ, κράτησε τον Μιλαμπιγιάτοβιτς βέβαια. Αλλά είναι σχετικά φρέσκο στην ΕΦΕΣ. Άλλαξε πολλούς παίκτες, είναι όμως παραμένει μια ομάδα πολύ ποιοτική και θα παλέψει για τα play-off. Αν μπορεί να κρατήσει κάτι ο Ολυμπιακός έστω, είναι ότι έχασε με αυτή τη διαφορά των δύο πόντων. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Καλό σας βράδυ. Γεια χαρά, καλό βράδυ.